Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ μετά από την τονωτική έννηση του Σαββατοκύριακου, την οποία κάποια στιγμή θα δημοσιεύσουμε και στο ίντερνετ, για να χαρούν και οι αδερφοί μας που είναι μακριά. Αυτή την εβδομάδα, πραγματικά, ίσως επειδή είναι και λίγο πριν την νηστεία, οι Άγιοι μας είναι πάρα πολύ γεμάτοι. Γεμάτοι από έργα, από πράξεις για τον Χριστό. Δεν είναι τόσο το όνομα, γιατί για μας ο τελευταίος Άγιος είναι όνομα. Βέβαια, ο κόσμος που είναι εντός εκτός της Εκκλησίας και επί τα αυτά, και στους Αγίους έχει αυτή την νοοτροπία, μόνο τα μεγάλα ονόματα. Φίρμες, Γεώργιος, Δημήτριος. Για μας όμως δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Παρόλο που οι Άγιοι έχουν μεγάλο όνομα, εμείς θα δούμε τη μεγάλη ζωή που έκαναν. Και η μεγάλη ζωή όχι όσον αφορά τα υλικά, αλλά όσον αφορά τις σχέσεις με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν, μάλλον χθες, γιατί εμείς ήμασταν αλλού, εόρταζε ο Άγιος Μινάς, έτσι, ο οποίος ήταν από το Ποτιαίο, τη σημερινή Κιουτάχεια, έτσι, της Μικράς Ασίας. Ο Άγιος Μινάς ήταν στρατιώτης, Αιγύπτιος, έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού, 3ο αιώνα με 4ο, έτσι, και ανήκε στα νούμερα. Τα νούμερα ήταν στρατιωτικά τάγματα της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι. Τα δικά του λεγότανε ρουταλικά νούμερα, έτσι, και φυσικά από την πόλη που ήτανε, τη σημερινή Κιουτάχεια, η οποία είναι κατελήφθη, να το πω έτσι για τα ιστορικά στοιχεία, από τον ελληνικό στρατό στις 3 Ιουλίου του 1921 και τη χάσαν πάλι το Σεπτέμβριο του 1922, παίρνανε πολλούς στρατιώτες. Έτσι πήραν λοιπόν και τον Μινά. Έτσι. Ο Μινάς όμως, βλέποντας, επειδή πίστευε και βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, κάτι ένα πράγμα από σήμερα, έφυγε από το στρατό και όχι έφυγε εντελώς, αλλά πήγε, βρήκε μια σπηλιά σε ένα βουνό και καθόταν εκεί μαζί με τα θηρία προκειμένου να ησυχάσει. Γιατί οι ευγενικές ψυχές, αντιλαμβάνεστε, ότι συχαίνονται την ιδωλολατρία, τον οικουμενισμό, την αίρεση, την κακία μέσα στην Εκκλησία και φεύγουν. Αυτός ένα παραπάνω και καθήμενος εκεί πέρα στη σπηλιά, κάποια στιγμή κατάλαβε μέσα από θεϊκή παρόρμηση ότι είναι η ώρα για να μαρτυρήσει. Και φεύγει. Και κατεβαίνει κάτω. Και αρχίζει να λέει εκεί στους γνωστούς του που τον ήξεραν μέχρι τότε, ότι εγώ είμαι χριστιανός και ότι αυτός είναι αληθινός Θεός και ότι, να ξέρετε, ότι δεν πάμε καλά. Αυτά τα κάνει σε ηλικία 50 ετών, γι' αυτό και ο Άγιος Μινάς εμφανίζεται με άσπρο γένι, έτσι. Ήτανε 50 ετών όταν ξεκίνησε τον δρόμο του μαρτυρίου. Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας, ο λεγόμενος Πύρος, δεν τα πήρε καλά φυσικά όλα αυτά τα πράγματα και γενομένης μιας πανηγύριος εκεί των ειδώλων, αυτός ήθελε πώς βγάζουν τα ζώα στο τσίρκο κάποτε, τώρα δεν έχει, παγορεύεται. Αυτό ήθελε να βγάλει τους χριστιανούς. Και παίρνει το Μινά λοιπόν και αρχίζει και κάνει ανακρίσεις και αυτά και δημόσια δικαστήρια και ξέρω για να γίνεται, πώς τα λέμε, αρτζελές. Ναι. Και να βλέπουν οι δωλάτες και να χαίρονται και να λένε τι καλός ηγεμόνας είναι αυτός που έχουμε κλπ. Βέβαια, ο Μινάς τον τάκωσε 3 φορές όταν δοκίμασε να τον δίνει, όταν δοκίμασε να τον ξύσει με σίδερα έτσι για να βδαρθεί το δέρμα του και να βγουν τα εντόστια του έξω, όταν δοκίμασε να τον καλοπιάσει, να τον πει, αλλά Μινά, ξέρω εγώ το άλλο, τελικά. Και όταν δοκίμασε φυσικά να τον τρίψουν με τρίχινα σακιά, έχετε δει τρίχινα σακιά, τους ντορβάδες τους λεγόμενους δηλαδή, πάνω στις πληγές του έτσι για να πονάει και ένα αυτό. 3 φορές λοιπόν τον τάπωσε ο Μινάς, γιατί αυτά που έλεγε είχαν απήχηση και στον ιδωλατρικό κόσμο, ο οποίος έκανε την πόντα του. Δεν έβλεπαν ένα πραγματάκι,
να βασανίζεται, αλλά άκουγαν σοβαρά πράγματα. Τέλος πάντων, κάποιοι παλιοί στις στρατιώτες του προσπάθησαν έτσι λίγο να τον μιλήσουν, να τον σώσουν, θα λέγαμε, να μην ταλαιπωριέται, αλλά και αυτό ήταν αδύνατο. Και φυσικά, αφού ήταν αμετάθετος ο Άγιος από την απόφασή του, δηλαδή, ακόμα και όταν τον είπαν οι αυτοί, τουλάχιστον να ζήσεις, είπε, όχι, εγώ θα μαρτυρήσω. Θέλω να μαρτυρήσω συγκεκριμένα, να πονέσω δηλαδή. Τότε όλα πλέον έγιναν κενά για τους διώκες του και ο Άγιος Μινάς, 11 Νοεμβρίου ήταν, αποκεφαλίστηκε για να γλιτώσουν αυτοί από αυτόν και αυτός από αυτούς. Βέβαια, ξέρετε ότι ο Άγιος Μινάς είναι πολύ θανατουργός. Δηλαδή, κυρίως μετά το θάνατό του αρχίζει η σχέση του με τον κόσμο και η ζωή του. Κάνει πάρα πολλά θαύματα, από τα οποία σου λέω και στην αριθμό. Θα χρειαστούμε ώρες ολόκληρες για να λέμε που έκανε θαύμα εκεί, που έκανε θαύμα εκεί, που έκανε θαύμα εκεί. Εμείς θυμόμαστε, επειδή και η Κιουτάχια, όπως σας είπα, έγινε ελληνική κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια, θυμόμαστε όταν ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να πάει στην Αίγυπτο την εποχή της γερμανικής κατοχής, αλλά και η προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος. Εκεί θυμόμαστε τη μάχη του Έλα Λαμέν, Άγιος Μινάς δηλαδή των Σαββατών, που πολέμησε και ο ελληνικός στρατός και τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Μινάς, που πολλοί τον είδαν να προπορεύεται των στρατιωτικών συμμαχικών σωμάτων, αλλά και των ελληνικών, προκειμένου να βρεθεί λύση εναντίον των δυνάμεων του άξονα, όπως λεγόταν, έτσι, ο Χίτλερ και εσύ είναι αυτό. Εκεί υπήρχε και ναός του Αγίου Μινά, έτσι, και φυσικά θα ήταν, πώς να πω, σωστό, γιατί ο Άγιος Μινάς ήταν από την Αίγυπτο, έτσι, και υπάρχει και ναός του Αγίου Μινά. Την ίδια μέρα, εχθές δηλαδή, εόρταζε επίσης ένας πολύ σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αυτός που ανέδειξε τη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, ισότιμη με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και των Αγίων Τόπων. Πλέον από τότε δηλαδή, από τον 9ο αιώνα, λέμε ότι η Μονή Στουδίου ήταν ένα από τα μοναστήρια που κράτησαν την πίστη ορθή, ορθόδοξη δηλαδή. Και αυτό οφείλεται στον Άγιο Θεόδωρο. Ποιος ήταν λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος, για να δούμε. Ήταν ο Κωνσταντινούπολης, έτσι, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Φωτεινό και τη Θεοκτίστη. Ο Φωτεινός, ο πατέρας του, ήταν μεγάλος άνθρωπος, ήταν θησαυροφύλακας του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχε πολλά παρεδώσει εκεί με τα αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα εγκατέλειψε τη δουλειά αυτή και έγινε μοναχός, όπως και η γυναίκα του, η Θεοκτίστη, μοναχή, και έτσι αυτά τα παρόμοια τα ακούσματα και τα παραδείγματα είχε ο Άγιος Θεόδωρος από τη Μονή του. Την εποχή εκείνη, θυμάστε, είπαμε και σε βίους άλλους Αγίων, ότι ήταν η εποχή που ήταν οι βασιλιάδες, ο Λέων ο Ίσαυρος, ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, μετά ο Χάζαρος ο άλλος, δηλαδή όλοι ασεβείς και αιρετικοί αυτοκράτορες. Ήταν οικονομάχη καταρχήν, ήταν εποχή της οικονομαχίας. Τέλος πάντων, ο Άγιος Θεόδωρος παρόλα αυτά σπουδάζει ρητορική, φιλοσοφία, πατέρας κτλ. Αλλά παράλληλα σπουδάζει και την αρετή, η οποία τον ενδιαφέρε περισσότερο από τις άλλες σπουδές, έτσι ώστε όταν ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος πέθανε, Κοπρόνιμος λεγόταν γιατί είχε χέσει την Πολυβήθρα, το έχουμε πει, θυμάστε. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν ότι είχε πάρει του πατέρα του το κεφάλι το στραβό και είχε κάνει μεγάλη κακό στην εκκλησία τότε, για όσα χρόνια ήταν. Και μετά αφού ήρθε και ο γιος του, ο Λέων ο Χάζαρος, ο τέταρτος, και φύγαν αυτοί, αναλαμβάνει η ειρήνη με ποιο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος ο γιος της ανέλαβε, αλλά ήταν 9 χρονών και ήταν επίτροπος αυτή, έτσι. Μετά δυστυχώς ο τυφλώσαν το παιδάκι αυτό και έμεινε η Αγία Ειρήνη αυτοκράτηρα που πρόσφερε πάρα πολλά τότε
συγκάλεσε τη Σύνοδο, θυμάστε, την 7η, για να κατατροποθεί πλέον η εικονομαχία και να πιστεύουμε από τότε σωστά στις εικόνες όπως πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, εκεί πέρα, ο αδερφός της μητέρας του, του Θεοδόρου, ο Πλάτωνας, ο μοναχός Πλάτωνας, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όντας 23 ετών ο Θεόδωρος, τον πήρε κοντά του και αυτός ήταν πολύ σπουδαίος, έτσι, μοναχός, ο Πλάτωνας, και σαν θείος που ήταν κιόλας και τα λοιπά, δεν ξέρω βέβαια αν τον γνώριζε και πριν ή αν τον είχε δει πολλές φορές, τέλος πάντων, το ενέπνευσε το ίδιο. Και ο Άγιος Θεόδωρος, με λίγα λόγια, στην πορεία ήθελε να γίνει μοναχός από το παράδειγμα του θείου του. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αυτός ο Πλάτωνας βρήκε ένα τόπο εκεί, πήγε, ανανέωσε τα πράγματα, βρήκε και ένα τόπο να κάνει δύο μεγάλα μοναστήρια, με νερό πολύ, έκανε μια εκκλησούλα, έκανε λίγα δωμάτια, άρχισε το πράγμα λίγο να στρώνει στην κατατρεχόμενη από την αίρεση Κωνσταντινούπολη και φυσικά αφού έβαλε όλους τους δικούς του συγγενείς, γυναίκες, παιδιά κτλ. Μοναχούς, έκανε και τον ανιψιό του, ονομάζοντάς του Θεόδωρο, έτσι. Ο Θεόδωρος ήταν πολύ κρυφός, ό,τι έκανε το έκανε το βράδυ, δηλαδή πήγαινε το βράδυ και έκανε τις δουλειές των άλλων, για να είμαι πιο ξεκούραστη αυτή και να μην φαίνεται. Γενικότερα ήταν πολύ ταπεινός και μαζί με τον αδερφό του τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε αργότερα επίσκοπος Θεσσαλονίκης, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, και κάποιους άλλους φίλους, έκαναν πάρα πολλά πράγματα ως μοναχοί, βασιζόμενοι στην, αυτό έχει μεγάλη σημασία που θα σου πω τώρα, στον κοινωνικό μοναχισμό του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, ξέρετε, ανανέωσε τον μοναχισμό όταν έζησε στην Αθήνα και τον έκανε τον μοναχισμό ο οποίος είναι δίπλα στον κόσμο. Γιατί μέχρι τότε ο μοναχισμός της Εκκλησίας ήταν ο μοναχισμός του προδρόμου, ο αναχωρητικός, όλοι μακριά στις σπηλιές. Ο Μεγάλος Βασίλειος τον έφερε τον μοναχισμό μέσα στον κόσμο, εξού και η μονή του Δίου, αργότερα με το θεόλο του Σλουδί, να είναι δίπλα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στους ανθρώπους και να βγάζει αυτό το mail που έβγαζε. Τέλος πάντων, αυτούν λοιπόν την θεολογία είχε και ο Πλάτωνας και πήρε και ο Θεόδωρος, ο οποίος πολύ γρήγορα τον έκανε και ιερέα, ο Πατριάρχης Θαράσιος τον χειροτώνησε και φυσικά όταν γέρασε ο θείος του, τον ζήτησε να γίνει ηγούμενος της μονής που ήταν αυτός, του στουδίου, για να την αναδείξει τόσο μεγάλη όσο θα ήταν αργότερα. Τέλος πάντων, 35 χρονών, το 795 γίνεται ηγούμενος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, μικρός σχετικά, έτσι, από ό,τι συνειδιόταν, και τελικά κάνει τη μονή στουδίου ένα κέντρο, στο οποίο όλοι ήξεραν ότι θα πάνε να συμβουλευτούν από τον επίσκοπο μέχρι τον τελευταίο λαϊκό και θα βρούνε αυτό το οποίο θέλουν. Βέβαια, ο Άγιος Θεόδωρος στην εποχή των αυτοκρατόρων αυτών που προαναφέραμε αντιμετωπίζει 4 εξορίες συνολικά. 4 φορές τον διώξανε και τον ξαναφέραμε, τον ξαναδιώξανε και το καθεξής. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά, επειδή έλεγξε τον Κωνσταντίνο που ήταν ο γιος της Ειρήνης και έδιωξε τη γυναίκα του και πήρε μια άλλη, τον εξόρισαν το 796 Θεσσαλονίκη στον αδερφό του, που ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εκεί πέρα, αυτό ενδιαφέρει κάποιους που ασχολούνται στο αναλόγιο, έγραψε τους αναβαθμούς στους 8 ήχους. Η αναβαθμία που λέμε λοιπόν σε κάθε ήχο, και κάποιος επιμένει να τους λέμε, και με λίγο θα πούμε τους αναβαθμούς, ας πούμε. Γράφτηκαν από τον Θεόδωρο του Στουδίτη. Όπως και 96 κατηχήσεις του, πολύ σπουδαίες πνευματικές κατηχήσεις. Την πρώτη φορά λοιπόν που έφυγε στην Θεσσαλονίκη, έκανε αυτό το έργο. Όταν, όπως σας είπα, ο Κωνσταντίνος τυφλώθηκε, τον τύφλωσαν για να το διώξουν από το θρόνο, γύρισε πίσω, το φέραν πίσω. Έτσι. Και τη δεύτερη φορά, όταν ήταν
ο Νικηφόρος 802 με 811 βασιλιάς τον έδιωξαν πάλι στην Προποντίδα. Γιατί τότε αντέδρασε στο ότι είχαν επαναφέρει τον ιερέα Ιωσήφ, ο οποίος είχε κάνει το γάμο του βασιλιά, ο οποίος ήταν παράνομος. Έτσι. Για ψηλά θέματα ενδεχομένως, αλλά τόσο πολύ σοβαρά. Έτσι ήταν οι Άγιοι μας πάντοτε, δίνανε σημασία στην λεπτομέρεια. Φεύγει λοιπόν ξανά, τον ξαναφέρνουν πίσω, την τρίτη φορά τον στέλνουν στην Απολωνιάδα, στη Λίμνη. Να πω ότι και ο Άγιος Θεόδωρος έχει γράψει και εκείνο το τροπάριο που λέμε την άχρωτον εικόνα σου προσκυνόμενο αγαθέ, το θυμάστε πολύ καλό. Τέλος πάντων, την τρίτη φορά τον δίρανε κιόλας και όταν έγινε ο Μιχαήλ ο Τραυλός το 820 αυτοκράτορας, τον φέρανε πίσω. Αλλά και πάλι το διώξανε, τέλος πάντων. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν πολύ αδύνατος, πολύ κίτρινος, πολύ ξεραμένος, δηλαδή ήταν σαν, δεν είχε σάρκα καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά άντεξε μέχρι τα 67 του χρόνια, οπότε τον έπιασε μια ασθένεια του στομάχου και μετά από πόνους αρκετών ημερών, αφού λειτουργήσε στις 6 Νοεμβρίου τελευταία φορά, έτσι, μετά ήρθε το ποτήριο του θανάτου, αυτό που είναι για τον καθένα μας να το πιούμε και φυσικά είναι για να μην γίνει το κακό αθάνατο, έτσι, γι' αυτό είναι ο θάνατος, αλλά αν είμαστε ευσεβείς είναι για να πάμε κοντά στον Θεό και έκλεισε τον κύκλο του, ο οποίος ήταν γεμάτος από ορθοδοξία, από υμνοδία, από εξορία και από παρησία στον Θεό. Γι' αυτό και όταν λέμε σήμερα στα πνευματικά Θεόδωρος ο Στουδίτης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία και για τα σχετικά που έχει γράψει, τους λόγους, αλλά και για τα τροπάρια του, αλλά και για τη ζωή του, γιατί οι εξορίες το αντιλαμβάνεστε, γιατί έλεγχε τους αιρετικούς αυτοκράτορες, αλλά και τους εκκλησιαστικούς της εποχής, οι οποίοι υπήρχαν πάντοτε, όπως υπάρχει και ο διάβολος. Αν μέχρι τώρα η ζωή του Αγίου Μηνά και του Αγίου Θεόδωρου ήταν θαυμαστή, σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελίμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, πλέον τα δεδομένα αλλάζουν εντελώς. 555 γεννήθηκε στην Κύπρο ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Η γυναίκα του, ο πατέρας του Επιφάνιος, η γυναίκα του Κοσμία, τον έκαναν και φυσικά επειδή αυτοί οι άνθρωποι πρόσεχαν να κοσμήσουν τον εαυτό τους με στολίδια πνευματικά, το έκαναν αυτό και για τον Άγιο Ιωάννη, έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης παντρεύεται για να μην κάνει παρακολουθήσεις στους γονείς του και κάνει και παιδιά. Αλλά σύντομα όλη η οικογένεια του πέθανε ένας-ένας και αυτό ήταν και ένα σημάδι γι' αυτό να αφιερωθεί εντελώς στο Θεό και ο πρώτος τρόπος με τον οποίο το έκανε αυτό ήταν να απαιτηθεί εντελώς οποιοδήποτε υλικό πλούτο τον έχει αφήσει η ζωή στα χέρια του, από τους γονείς του κτλ. Μοιράζει λοιπόν τα πάντα και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη όταν βασιλιάς ήταν ο Ηράκλειος του 610, ο οποίος είναι ο γνωστός Ηράκλειος που τι έκανε, πήρε από τους Πέρσες τον Τίμιο Σταυρό του 622, έτσι. Βέβαια, πώς τα φέρνουν τα πράγματα, πώς τα φέρνει ο Θεός, αυτός ενώ ήταν έγραμος με τα παιδιά του, ξαφνικά πάει εκεί και τον ψηφίζουν πατριάρχη. Και τέλος πάντων, ήταν τόσο άξιος και τόσο μεγαλείο είχε, που ένας πνευματικός του αδερφός, ο Νικήτας, που ήταν άρχοντας εκεί στην Κωνσταντινούπολη, τον προτείνει ως πατριάρχη του θρόνου της Αλεξάνδρειας που είχε και ενωθεί μέχρι τότε. Και ενώ πήγαινε αυτός κατά εκεί, γενικότερα δηλαδή, ενώ έκανε οικογένεια, ενώ πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ, τελικά η ζωή του γυρνάει προς την Αίγυπτο.
Την ίδια χρονιά κιόλας χειροτονείται και πηγαίνει στην εκκλησία του Αποστόλου Μάρκου, που ίδρυσε ο Απόστολος Μάρκος, για να φανεί εκεί πέρα πλέον ποιος είναι. Βέβαια, το πρώτο που αντιμετώπισε, ξέρετε, δεν ήταν η φτώχεια των ανθρώπων εκεί στην Αίγυπτο, αλλά ήταν μια αίρεση. Ένας πατριάρχης, ο Πέτρος ο Κναφέας, είχε προσθέσει στο Άγιος ο Θεός μια θεοπασχητική έκφραση, όπως λέμε. Τι θα πει αυτό? Έλεγε: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ο σταυρωθείς δί μας. Λοιπόν, αυτό τι σήμαινε όμως? Θα μπορούσε να πει κανείς, και τι πειράζει, είπε ο σταυρωθείς δί μας. Αλλά σήμαινε ότι, προσέξτε, ότι ο Θεός έπασχε για μας, αλλά ως Θεός, όχι ως άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πάθος, το ανθρώπινο, δεν πέρασε μέσα του, ήταν Θεός. Ενώ εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι ο Θεός πόνεσε σαν άνθρωπος πάνω στο Σταυρό, έτσι, κανονικά. Και έζησε σαν άνθρωπος, γιατί ήταν θεάνθρωπος. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σοβαρή η αίρεση αυτή, την οποία πρώτο συνάντησε σαν πατριάρχης ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας, έτσι, και την αντιμετώπισε αποτελεσματικά. Μετά αμέσως βρήκε μόνο 7 ναούς εκεί πέρα, στην Αλεξάνδρεια, τους οποίους τους έκανε 70 ορθόδοξους ναούς. Μετά έκτισε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τοχοκομεία και συνεχώς έφτιαχνε. Για τους κληρικούς έκανε ιδιαίτερο ταμείο, να πληρώνονται κι αυτοί όταν ήταν φτωχοί. Όταν κάποτε ελάτησαν τη Συρία οι Πέρσες, έστειλε ανθρώπους και εκεί, να δώσουν και εκεί, στους κληρικούς, στους λαϊκούς, σε όλους. Όπου είχε έναν άντρα άπορο, τον υιοθετούσε. Αν ήταν γυναίκα, της έδινε διπλά χρήματα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις δυσκολίες, άμα ήταν μόνη της, άμα κτλ. Έτσι, τέλος πάντων, παντού έδινε και αυτό το είχε εξηγήσει κάποτε σε κάποιον, ότι ήταν 15 χρονών, είδε ένα όραμα, έτσι, ένα όραμα το οποίο μια κοπέλα έσυνε πολύ όμορφη, φορούσε ένα κλαδί ελιά στο κεφάλι και του είπε ότι εγώ είμαι η πρώτη θυγατέρα του μεγάλου βασιλέως. Και όταν τη ρώτησε πώς σε λένε, αυτή είπε ελεημοσύνη. Το είχε λοιπόν από μικρός αυτό. Αλλά ενδεχομένως ο έγκαμος βίος, τα άλλα κτλ, το ότι δεν ήταν κληρικός, τι να πω, δεν τον άφησε να δείξει όλο το Ευαγγέλιο, το οποίο έδειξε τώρα σαν Ιωάννης ο Ελεήμων. Έτσι. Τέλος πάντων, πολλά θαύματα και οράματα είχε. Πήγαινε 3 φορές στο νοσοκομείο την εβδομάδα και μοίραζε λεφτά στους απόρους. Έτσι. Και φυσικά κανείς δεν πήγαινε κόντρα στην ελεημοσύνη του, η οποία ήταν μέχρι σημείο να τον κοροϊδεύουν, είτε οι θελημένα είτε αθέλητα. Παραδείγματος χάρη κάποιοι τον δοκίμαζαν. Αλλά και κάποιοι ήταν πολύ δίκαιοι, πήγαινε να τον κοροϊδέψουν. Αλλά δεν περνούσε ποτέ αυτό. Γιατί ο Ιωάννης με τον τρόπο του τους έκανε πλέον, ας πούμε, να πούν ότι αυτός είναι πραγματικά άξιος άνθρωπος. Τέλος πάντων, κάποτε γύρισε όλη την Αλεξάνδρεια να καταγράψει τους φτωχούς, αυτούς που δεν είχαν να φάνε, να κοιμηθούν, να κάνουν κλπ. Και βρήκε, λέγεται, 7.500 ψυχές, τις οποίες τις ανέλαβε μετά με συσίτιο καθημερινά. Πού βρίσκονταν όλα αυτά τα χρήματα, θα πει κανείς? Γιατί θα σας πω ποσά τα οποία παρακάτω θα σας τρελάνουν, έτσι. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης τραβούσε πάνω τα λεφτά, γιατί δεν τα κρατούσε ποτέ πάνω. Γι' αυτό έχουν όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα. Τέλος πάντων, έφτιαξε 2 μοναστήρια στην Παναγία, μαζί με τους ναούς που έκανε, και είπε και τους πατέρες να προσεύχεστε για μένα και να ευλογιστεί αυτό σαν ελεημοσύνη για την ψυχή μου, για να σωθώ κι εγώ. Μετά, απαγόρευσε τους ιερείς να δέχονται δώρα. Δηλαδή, άμα κανείς τους έδινε, έπρεπε να το δώσουν κι αυτοί. Κατευθείαν, μην το βάλουμε στον εαυτό τους. Και φυσικά όταν κάποτε είδε ότι κάποιοι κάνουν αδικοκρισίες, δηλαδή
τους έβαζε να μοιράσουν συσίδια, να δώσουν λεφτά κτλ. Αποφάσισε και πήγε ο ίδιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Παρόλο στη δουλειά που πήγε. Και καθόταν λοιπόν έξω από τη Μητρόπολη, θα λέγαμε, και περίμενε σε μια καρέκλα και πήγαινε ένα και έλεγε: εμένα με δείξαν, εμένα δεν μου έδωσαν, και τακτοποιούσε εκείνο όλο. Κάποια μέρα λοιπόν που σταμάτησε να έρχονται οι άνθρωποι, στενοχωρήθηκε και είπε: ω, τι έγινε τώρα, γιατί δεν έρχονται. Αλλά κάποιος εκεί, ιερέας Σοφρόνιος, που ήταν φωτισμένος και αυτός, του είπε ότι κοίταξε να δεις, τελείωσαν πλέον οι φτωχοί. Γι' αυτό δεν έρχονται. Και τότε ταυτοποιήθηκε λίγο μέσα στο μυαλό του και στην πραγιά του ο Ιωάννης ο Δήμος και πήγε να κάνει άλλες ελεημοσύνες. Ειρήνευσε στην πείνη σου λέει πλέον και μη στενοχωριέσαι άλλο. Τέλος πάντων, αυτήν τη συνήθεια, την ωραία, τη μετέφερε και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν γιος του αυτοκράτορα Ηρακλείου και ήταν πνευματικός του και κέρδισε η αυτοκρατορία Βυζαντινή ένα αυτοκράτορα ελεήμονα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος και εκείνος, παρόλο που ήταν αυτοκράτορας, καθόταν κάθε μέρα έξω από τα ανάκτορα, σε ένα σκαμνάκι και όποιος ερχόταν μπορούσε να του μιλήσει απευθείας και να του πει εμένα με δίκησε, εμένα με κάνω, δώσε, πάρε και του καθεξής. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεις διαδόχους στο πόδι σου. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωάννης ήταν αδιάκοπα ελεήμονες, έτσι, και όσοι πολλές φορές πήγαν έτσι να πάρουν τα λεφτά της Εκκλησίας και να τα, να τα σφετεριστούν, αυτός τους τα έδινε. Αλλά τους έλεγε ότι δεν θα προλάβετε να βγείτε από εδώ. Και όπως και έγινε μια φορά ένας Νικήτας Πατρίκιος, ηγεμόνας Αλεξάνδρης, πήγε και πήρε όλα τα λεφτά από, από τον Πατριαρχείο και έφυγε. Τα πάρω όλα, τελείωσε. Στον δρόμο ερχόμενο, πηγαίνοντας λέει στο βασίλειο, στο Ανάκια, είδε κάποιος να έρχονται από ένα μέρος με κάτι κιούπια στα χέρια που έγραφε πάνω μέλι. Μέλι, τι μέλι είναι αυτό, κόσμος ολόκληρος, ουρά! Μέλι, πού το πάνε αυτό το μέλι. Άνοιξε λοιπόν όλα τα μέλι και αυτά ήταν γεμάτο χρυσό, το οποίο μόλις έφυγε αυτός ο κλέφτης, έστειλε ο Θεός ένα σωρό κόσμο με τα κιούπια να πάει άλλο χρυσό πίσω. Γιατί θα πήγαινε στα χέρια του ελεήμονα και ήξερε ο Θεός ότι ο Πατρίκιος αυτός μετά θα τα στείλει πίσω και μάλιστα θα βγάλει και την τσέπη του 300 λίτρες χρυσό να δώσει και εκείνος. Γιατί έτσι είναι η δύναμη της ελεημοσύνης και εμείς είμαστε καμιά φορά μικροί και στεναχωριόμαστε και φοβόμαστε και μετράμε και λέμε και δείχνουμε, γι' αυτό και στέλνει ο Θεός λίγα. Γιατί σου λέει αυτός, αφού μετράει πολλά, δώσ' τον λίγα. Αν καταφέρουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έρχονται συνέχεια. Τα λεφτά κρύβονται στα μετά. Είχε λοιπόν ο Άγιος 13 πλοία μεγάλα, το Πατριαρχείο, τα οποία κάθε πλοίο χωρούσε 10.000 μόδια σιτάρια. Μιλάμε τώρα για τεράστιες ποσότητες, έτσι. Αυτά τα φόρτωνε, τα πήγαινε, τα έστελνε, τα ξανάπαινε. Δεν τελείωνε το έλεος δηλαδή, ποτέ. Μιλάω, λέω, σας τα λέω τα νούμερα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, έτσι. Για λίτρες χρυσού, για χιλιάδες μόδια σιτάρια, για κτλ. Τέλος πάντων, όποιος και να ρωτότανε, δεν ησύχαζε να τον βλέπει έτσι ταλαιπωρημένο και να διαμαρτύρει και να λέει δεν έχω να φάω και δεν έχω να κάνω και πάντα τον τακτοποιούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Τι να λέμε τώρα, σε καμιά περίπτωση παρόλα αυτά δεν επέτρεπε να δεχτεί χρήματα από λάθος πηγή. Πήγαιναν κάποιοι για να του πούν, ενώ δεν μπορούσαν να γίνουν ιερείς, να σε δώσουν μερικά λεφτά να γίνουμε. Δεν τα έπαιρνε εκείνη την ώρα. Γιατί ήξερε που θα καταλήξουν. Λεφτά κλεμμένα δηλαδή. Και λεφτά από συμμονία. Τέλος πάντων, να μην πω πού έστειλε σιτάρια, πού έστειλε λεφτά, ποιους τακτοποίησε, ποιους ιερείς, ποιους λαϊκούς, ποιους. Γιατί είναι ατελείωτα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι ένα από τα παραδείγματα που είναι πάρα πολύ γνωστά, ότι αν κάποτε δεχόταν ένα δώρο, θα το πω γενικά έτσι, δεν το κρατούσε, αλλά την άλλη μέρα το πουλούσε για να δώσει στους φτωχούς τα λεφτά. Με ένα συγκεκριμένο αυτό έγινε πάνω από 10 φορές, δηλαδή του είχε πάει ένα πανοφόρι, το οποίο
ή κουβέντα τώρα, ή τι ήταν τέλος πάντων, το οποίο ήταν το σκεπάστηκε το βράδυ, δεν μπόρεσε να αυτό, πήγαινε το πουλούσε, μετά τα αγόραζε εκείνος που του είχε δωρήσει, το ξαναπήγαινε, εκείνος το ξαναπουλούσε και φυσικά έμεινε στη ιστορία ότι εσύ θα κουραστείς να το φέρνεις, εγώ θα κουραστώ να το πουλάω. Τελικά κουράστηκε αυτός που το πήγαινε εκεί πέρα, έτσι. Αυτή ήτανε, γι' αυτό και όταν λέμε ελεημοσύνη, μπορούμε να λέμε Άγιος Ιωάννης, να μην λέμε τη λέξη ελεημοσύνη. Είναι συνώνυμο της ελεημοσύνης. Έστειλε κάποτε στα Ιεροσόλυμα τα οποία οι Πέρσες τα είχαν έτσι λιελατήσει, έστειλε λέει 1000 άκους σιτάρι, 1000 διτία κρασί, πόσπρια, ψάρια, σίδερα κτλ. Τέλος πάντων, πάρα πολλά ποσά, έτσι. Τι να πρωτολέμε και τι να πρωταφήσουμε, πρώτο να κάνουμε. Τέλος πάντων, μια φορά λέει, πήρε έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν λίγο τσιμπούνης, και τον πήρε μαζί του στο νοσοκομείο, και αυτός είχε μαζί του κάποιο ταμεία να πάει κάπου αλλού, να αγοράσει τίποτα έτσι, χρυσά και τέτοια, όπως παίρνουν σημερινές ποτάδες, δηλαδή. Και αυτός τον πήρε στο νοσοκομείο μαζί του και τέλος πάντων από εδώ από εκεί τα μοίρασε τα λεφτά που είχε μαζί του όλους τους φτωχούς. Και αυτός πήγε το βράδυ, δεν έπιασε στεναχώρια, λέει, Τροήλος ονόματι, και δεν μπορούσε να φάει και να κοιμηθεί, γιατί έχασε τα βράγκα. Τέλος πάντων, του έστειλε ένα όραμα ο Ελεήμων και ενώ είχε μια θέση στον παράδεισο ετοιμασμένη γι' αυτό, μόλις πήγε να την απολαύσει, τότε του σταματάει ο άγγελος και σβήνει το όνομα μπροστά. Και λέει, αυτά είναι του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος, δεν είναι δικά σου. Και από τότε λέει, άλλαξε αυτός, από το φοβερό αυτό όραμα, και από Φιλοκλήματος έγινε Ελεήμων. Συχνά διάβαζε το βίο του Αγίου Σεραπείωνα, που ήταν παλιότερος από αυτό, ο οποίος ήταν τόσο Ελεήμων, που γινούσε στο σπίτι του κάθε μέρα με ένα σεντόνι, γιατί μοίραζε τα ρούχα του, τα πάντα, και έπιχε, ας πούμε, ένα τσουβάλι, κάτι ένα αυτό, και έκρυβε τη γίνη του και γινούσε στο σπίτι. Ο Άγιος Σεραπείωνας Συνδόνιος ήταν το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος. Όλα αυτά τον έκαναν φάρο, τον έκαναν έτσι δέκτη αμύθιτων ποσών, τα οποία βέβαια τα έστειλε ο Θεός με τους τρόπους του για να μοιράζονται εις άξια στους άλλους. Γι' αυτό ξέρετε, το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι η έλλειψη πλούτου. Είναι η άνηση κατανομή του. Έτσι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όταν μας λένε ότι 10 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το 90% του πλούτου, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, ας πούμε, είναι τραγικά. Αν μάθαμε να μοιράζουμε, θα ήμασταν καλά όλοι. Και εμείς και αυτοί. Κάποια στιγμή, οι Πέρσες καταλαμβάνουν και την Αλεξάνδρεια, δυστυχώς, και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας, τα τελευταία του, όχι πολύ μεγάλος, 65 χρόνια ήταν, παίρνει το δρόμο για την πατρίδα του, διωγμένος δηλαδή, και εκεί μόλις έφτασε, πέθανε έτσι στην Αμαθόντα της Κύπρου, από την οποία είναι και ο Άγιος. Μάμα. Όχι. Ποιος άλλος Άγιος είναι από την Κύπρο, από την Αμαθόντα. Πολύ μεγάλος. Σώζω. Όχι. Άθατος είναι, όρθιος. Εκεί στο Ιταλίζι είναι. Ναι, ο Άγιος Σπυρίδων. Από το ίδιο χωριό ήταν λοιπόν. Και πήγε ίσα που έφτασε δηλαδή το 619 και πέθανε και ο Άγιος Ελλήνων, γιατί όπως πούμε όλοι μας πρέπει να πεθάνουμε κάποτε για να μπει ο σπόρος μέσα στο χώμα και να βλαστήσει άλλα πράγματα θεϊκά. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας είναι για αύριο, έτσι, 13 του μηνός. Για το Χρυσόστομο δεν θα σας μιλήσω, τον αυριανό τεράστιο Άγιο, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Και πέρσι και άλλες φορές. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν αυτός που τόνισε μετά τους Αποστόλους, ο μεγαλύτερος, τη σημασία του κηρύγματος. Και είπε μάλιστα ότι ένα Άγιο Ποτήρι θα μεταλαμβάνεται, το σώμα και το αίμα, και ένα θα είναι το κήρυγμα. Και αυτό είναι φυσικά καρφιά
στα χέρια και στα κεφάλια και στα πόδια αυτών οι οποίοι έχουν έτσι μία ιδέα, θα λέγαμε, απαλή για το αυτό. Είτε πάμε είτε δεν πάμε, το ίδιο. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Τα ξέρουμε. Και φυσικά για αυτούς οι οποίοι το κήρυγμα το έχουν κάνει πλέον, πώς είναι εκείνο το... Όχι, εκείνη η σούπα που, ας πούμε, η μανέστρα που κάνεις έρευνα για να βρεις κανένα κρυθαράκι μέσα. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Κηρύγματα, καλλιτεχνικά, κηρύγματα, απαγγελίες, αποστήθησης από κείμενα που έχουν διαβάσει και κάτι τέτοιο. Και δεν μιλάμε για το Χρυσόστομο, γιατί μιλάμε συνέχεια για το Χρυσόστομο. Έτσι, συνέχεια. Και ο λόγος που είμαστε εδώ και βρισκόμαστε και μιλάμε είναι αυτός, ο Χρυσόστομος. Ο πρίτανης των Ιωρικήρυγων. Μετά τους Αποστόλους είναι ο Χρυσόστομος, να ξέρετε. Και δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος. Και να φανταστείτε ότι σώνεται μόνο περίπου 3.000 ομιλίες του. Μόνο. Τίποτα δηλαδή. Πού να σώσουν και όλα τα άλλα τα οποία εκφώνησε. Εκφώνησε, όταν λέμε εκφώνησε, όταν εκφωνούσε ο Χρυσόστομος, θα μπορούσε να πει στο τέλος, κάντε αυτό και θα το κάνουν όλοι από πάνω. Τόσο πολύ δυνατός ήταν. Αφήνουμε λοιπόν το Χρυσόστομο και πάμε στις 14 του μηνός Νοεμβρίου, μια μέρα πριν την αρχή της νηστείας, που γιορτάζει ο Άγιος Ένδοξος, μεγάλος και σπουδαίος και άγνωστος, Απόστολος Φίλιππος επί των 12, έτσι, των 12, Φίλιππος. Ο Φίλιππος ήταν από τη Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, δηλαδή ήταν πατριωτάκια με τον Ανδρέα και τον Πέτρο, έτσι, από το ίδιο χωριό. Ήταν αυτός όμως ήταν πιο τελικά τους, ήταν σπουδαγμένος, ήταν πιο νέος, δεν ήταν ψαράς. Παρ' όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα, ακολούθησε τον Χριστό μας και ήταν ένας της ομάδος των 12. Και μάλιστα, φυλάγοντας στην καρδιά του όλα αυτά τα οποία διάβαζε και μάθαινε και άκουγε, κατευθείαν είπε στο φίλο του τον Αθαναήλ, «Έλα, λέει, βρήκαμε το Μεσσία, αυτό που διαβάζαμε. Αυτός είναι». Και έμεινε φυσικά από τότε η φράση, «Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ», έτσι. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, βρήκαμε, λέει, Ιησού, τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Έλα, λέει, αυτός είναι. Και φυσικά και οι δύο μπορεί να σκεφτούν πολλά πράγματα, γιατί δεν πιάνει και να σκέφτεσαι και πολύ. Πρέπει να μιλάει η καρδιά, πήραν τον δρόμο του Χριστού. Όταν έπεσε ο κλήρος με την έννοια, ξέρετε, δεν παίξανε ζάγια οι Απόστολοι, ούτε τα αφήσαν στη θεά τύχη. Κάναν προσευχή πρώτα και είπανε, θα βάλουμε, ας πούμε, κλήρους και θα μοιράσουμε τις περιοχές, όποια πέσει, είναι σαν να τις στέλνει ο Θεός. Στο Φίλιππο έπεσε η Ασία. Και όταν λέμε Ασία, είναι τεράστια η Ασία, έτσι. Παίρνοντας μαζί του τον Βαρθολομαίο τον Απόστολο και την αδελφή του, τη Μαριάμνη, του Βαρθολομαίου την αδελφή δηλαδή, ξεκίνησαν χωρίς περγαμηνές, αλλά και χωρίς καλοπέραση, άλλου τρώγαν ξύλο, άλλου τους διώχνουν, άλλου εκείνο, άλλου πάλι. Πάει καλά εμείς δηλαδή, τι, αργήσει. Και πήραν λοιπόν το δρόμο της Λιδίας, της Μυσίας, της Φρυγίας, πήγανε στους Πάρθους, στους Κάνδακες, όλοι αυτοί ήταν λαοί της Ασίας. Φανταστείτε τώρα το μυαλό σας, τη Μικρά Ασία, μην πάτε πιο μακριά, κάθε περιοχή είχε και έναν λαό τέτοιον, έτσι. Αν ήταν στην Νότια Ασία, αν ήταν στην Νότια Ανατολική Ασία και ούτω καθεξής. Έφτασαν μέχρι τα όρια της Αρμενίας και της Συρίας ο Απόστολος Φίλιππος και οι φίλοι του. Έτσι. Τέλος πάντων, έκανε πολλούς χριστιανούς και πολλές φορές φτάσαν στο σημείο να τον λίγο πριν το φόνο, αλλού τον πετροβολούσαν, αλλού τον κυνηγούσαν κτλ. Και τέλος πάντων, κάποτε που πήγε στην οικία του Άρχοντος της Ιεράπολης, στην οποία τελικά θα πεθάνει κιόλας, εκεί έγινε πλέον το ατελείωτο, με την έννοια ότι ο Άρχοντας πίστεψε, ενώ η γυναίκα του αντέδρασε στην αρχή, και μετά άρχισαν να γίνονται χριστιανοί, έτσι, ένας μετά τον άλλον. Τέλος πάντων, πέρασε πολλούς πειρασμούς,
και φυσικά με το σημείο του Σταυρού έκανε πάρα πολλά θαύματα και αναστάσεις νεκρών, έτσι που είναι το πιο, θα λέγαμε από όλα τα θαύματα, το πιο έτσι συντονιστικό, που να είμαστε μπροστά και να βρούμε κανένα φορά. Και τέλος πάντων, εκεί πέρα χειροτώνησε επισκόπους και ιερείς της άλλης πόλης της Φρυγίας και σε μια στην πρωτεύουσα, γιατί η Φρυγία ήταν περιοχή, όπως λέμε σήμερα, διαμέρισμα, Μακεδονία, Θράκη κτλ. Στην πρωτεύουσα της Φρυγίας θανάτωσε και ένα φίδι στο οποίο κατοικούσε ο διάβολος μέσα και πήρε τους ανθρώπους και ήταν, ας πούμε, μέσω αυτού η επίρρεια η δαιμονική στην περιοχή. Τέλος πάντων, αφού λύτρωσε και από αυτή την κατάσταση τους ντόπιους εκεί, αφού τους έκανε επίσκοπο, αφού τους έκανε ιερείς και τα λοιπά και εκκλησίες, κάποια στιγμή έφτασε ο καιρός να πιει το ποτήρι του δασκάλου του, όπως το είχε πει και είχε πει και σε όλους τους Αποστόλους, εσείς μπορείτε να πιείτε το ποτήρι το οποίο πιω εγώ, μην ζητάτε αξιώματα μόνο. Εκεί έφτασε η ώρα λοιπόν και στην Ιεράπολη, όπως σας είπα, τον συνέλαβαν, τον γκρέμασαν με το κεφάλι κάτω και μάλιστα όταν πήγαν κάποιοι εκεί να τον βγάλουν από το σταυρό και τα λοιπά, δεν δέχτηκε παρά μόνο μέχρι να πεθάνει, κήρυτε το Χριστό, ενώ ο Βαρθολομαίος που τον είχαν κρεμάσει και αυτόν γλίτωσε μαζί με την αδερφή του, την οποία δεν την πήραξαν καθόλου και έφυγε για να συνεχίσει το έργο. Ο Απόστολος Φίλιππος πεθαίνει εκεί, έτσι χωρίς να θέλει να γλιτώσει και φυσικά τον ενταφιάζουν στις 13-14 Νοεμβρίου ο Βαρθολομαίος και η Μαριάμνη, η αδερφή του και φυσικά αυτοί συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι να βγουν το μαρτύριό τους και εκείνος τελειώνει την πορεία του προς τα πάνω. Γιατί δεν είναι το ίδιο, ξέρετε, ήταν ένας από τους Αποστόλους που έζησε το Χριστό μαζί. Έχει διαφορά, όσο και να το κάνεις. Είχε πιο έντονη μέσα του την, πώς λέμε, την λυσμό, όχι, πώς το λένε, όταν πάει ένας μετανάστης, νόστος, έτσι. Την αυτή, πώς λέμε, νοσταλγία. Είχε πιο έντονη για τον Χριστό. Τον έψαχνε πιο πολύ δηλαδή, γιατί τον έζησε 3 χρόνια από πολύ κοντά. Αυτός ήταν με λίγα λόγια ο Απόστολος Φίλιππος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Απόστολος Φίλιππος τον Νοέμβριο, αλλά λέει και ο Ματθαίος στις 16 του μήνους. Τι ήταν ο Ματθαίος, θυμόμαστε, ένας αρχιτελόναρος. Φορεστάμενος στις εφορίες, η οποία εφορία τι έκανε τότε, στυπόταν σε έναν δρόμο και έλεγε, άδωσε η Παναγία, πόσα χρωστάς, ναι, δώσε και κάτι παραπάνω και μην μιλάς, φύγε. Και τα άλλα τα βάζει στην τσέπη. Η κλεψιά ήταν πιο χοντρή τότε, πιο εμφανής. Ένα τέτοιο ήταν και ο Ματθαίος, ο οποίος ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Ποιος ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας, ο νηφίος του γάμου, που λέγεται ότι ήταν ο Σίμωνας, ο Απόστολος, έτσι. Τέλος πάντων, από το ίδιο χωριό και αυτός έκανε εκεί πέρα μια φιλοξενία κάποτε, θυμάστε, που μάζεψε, πήγε ο Χριστός και λέγανε οι Φαρισαίοι, «Ω, με τα τερουνών και αμαρτωλών, εσύ ο δάσκαλος ημών και ξέρω εγώ» και σκανδαλίζονταν οι άχρηστοι. Και μόλις έγινε τραπέζι και κάλεσε τους φίλους δόλους αυτούς και μετάνιωσαν όλοι όπως και αυτός, έγινε ο μεγάλος Απόστολος του Ματθαίου. Πολύ μεγάλος, ο οποίος ήταν τόσο μεγάλος που 8 χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού έγραψε το Ευαγγέλιο. Και πώς το έγραψε, στα εβραϊκά, για να λέει τους Εβραίους πάρτε. Είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και πολύ γρήγορα. Και ενώ ήταν τελώνης αυτός και θα λέγαμε, εντάξει, μπορεί να ήταν και γραμματιζούμενος, κατευθείαν έβαλε στους Εβραίους να διαβάζουν τη γέννηση, τη βάφτιση και ούτω καθεξής και να συνετίζονται. Γιατί και κάποιοι έγιναν χριστιανοί από αυτούς, έτσι, να λέμε τους στραβού το δίκιο. Τέλος πάντων πήγε στους Πάθους, στους Μύδους, έτσι. Έτρεξε και αυτός όπως οι άλλοι Απόστολοι και κάποτε λέει σε ένα όραμα του έδωσε ο Κύριος ένα ραβδί, έτσι. Το οποίο ραβδί
Το πήρε μαζί του και πήγε στην πόλη στην οποία ήταν να πάει, όπου ήταν ένας επίσκοπος Πλάτων και πήγε να τον προϋπαντήσει, γιατί έμαθε και είναι ο Απόστολος εδώ, έτσι. Φανταστείτε τότε, ή φανταστείτε τώρα, να είχαμε, ας πούμε, 12 ανθρώπους οι οποίοι να είχαν ζήσει με τον Χριστό. Τρέχαμε τους δρόμους κι εμείς. Πού είναι. Και εκείνο το ραβδίνι το φύτεψε στο κέντρο της πόλης και έβγαλε αμέσως γλυκούς καρπούς για να είναι η αφορμή αυτή για το μαρτύριό του μετά, γιατί το έμαθε αυτό ο βασιλιάς, ότι μαζεύεται κόσμος και τα λοιπά. Γνωστά πράγματα, τότε ήταν η Ρωμαία στο κράτος παντού, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στα πόρτα της και φυσικά πήγαν να τον πάρουν για να τον μαρτυρήσουν. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε ότι όλοι τυφλώθηκαν, δεν θα πούμε ότι τα είδωλα πέσαν όλα κάτω, δεν θα πούμε, αυτά είναι, πώς να πω, κάτι συνηθισμένο για τον Απόστολο. Αλλά τι θα πούμε, ότι τελικά τον κάψανε τον Απόστολο Ματθαίο και το λείψαν ότι το έβαλε σε μια σιδερένια λάρνακα αυτός ο έξυπνος για να το πετάξει στη θάλασσα να μην το βρει κανείς. Αλλά φυσικά έγινε το αντίθετο και ο βασιλιάς πίστεψε από τον Άγιο Ματθαίο και φυσικά ονομάστηκε Ματθαίος στο βαφτισμά του, έτσι, και μετά έγινε επίσκοπος περιοχής και έτσι τελειώνει με λίγα λόγια η μεταθάνατον θαυματουργία του Αγίου Ματθαίου. Για μένα, αν θέλετε, το πιο σοβαρό πράγμα που έκανε ο Άγιος Ματθαίος από όλα είναι αυτό, ότι άμεσα έγραψε Ευαγγέλιο στα εβραϊκά για να απευθυνθεί κατευθείαν στους σταυρωτές του Χριστού, αλλά και σε αυτούς που ήθελαν να μετανοήσουν. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, βλέπετε, το βάζουμε πρώτο στη σειρά, στα Ευαγγέλια, αν και η έρευνα η θεολογική βρίσκει ότι ο Μάρκος έγραψε ιστορικά το πρώτο Ευαγγέλιο, τώρα στα ελληνικά. Ο Λουκάς ήξερε τα πιο καλά ελληνικά, αυτός ήξερε τα πιο καλά εβραϊκά. Και μεγάλοι Απόστολοι, βλέπετε δύο μεγάλοι, Φίλιππος και Ματθαίος, πολύ κοντά εδώ. Θα τελείωνα με τον Άγιο Ματθαίο, αλλά την, πότε είναι 17 του μηνός, Σαββάτο. Το Σάββατο, γιορτάζει Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νέα Κεσαρίας, ο οποίος ήταν μαθητής του Οριγένη και ο Μέγας Βασίλειος λέει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα γι' αυτό. Όταν πήγε στην Νεοκεσάρια του Πόντου Άγιος Γρηγόριος, Ποντιακή πόλη δηλαδή, ήταν 17 Ορθόδοξοι μόνο στην πόλη. Και όταν πέθανε, είχαν μείνει μόνο 17 Ιδωλολάτρες σε μια ολόκληρη πόλη. Και ήταν αυτός ο Άγιος Γρηγόριος. Ήταν καταρχήν από γονείς Ιδωλολάτρες, άπιστους. Και γεννήθηκε το 275. Παρ' όλα αυτά, αυτός βγήκε όχι μόνο πιστός, αλλά Άγιος, έτσι. Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νέο Κεσαρίας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά μαθαίνοντας τα γράμματα που έμαθε, αποφάσισε, παρόλο που και οι συμμαθητές του λέει όλο τον πειράζαν και τον εξωθούσαν προς κοσμικά πράγματα, να μην λέμε λεπτομέρειες, κάποιος μου το δώσαν, λεφτά σε μια γυναίκα να το ρηχτεί και κάτι τέτοιο λέει. Τέλος πάντων, αυτός τα άφησε όλα αυτά και προχώρησε πολύ γρήγορα. Όταν αρχιεπίσκοπος Αμασίας ήταν ο Φέδημος, ο οποίος ήθελε να τον κάνει στην Αμασία επίσκοπο, στην Αμάσια επίσκοπο. Τώρα, τι είναι η Αμάσια. Η Αμάσια είναι η μεγαλύτερη Μητρόπολη του Πόντου, αλλά και όλες τις Μικράς Ασίας, που υπάρχει ελληνισμός. Αυτήν, εκεί πήγανε πρώτο ο Ανδρέας και ο Πέτρος και κάνουν οι χριστιανούς. Αλλά αυτήν την κεντρική πόλη που είναι ανάμεσα στον Πόντο και στην Καπαδοκία, σε αυτήν την πόλη ήθελε να τον κάνει ο Μητροπολίτης εκεί, επίσκοπο. Αλλά επειδή δεν πήγαινε αυτός επίτηδες, είπε πού είναι ο Γρηγόριος τώρα, στην Οκεσάρια, κάντον εκεί. Και τον έκανε εκεί. Γιατί και τότε η Νεοκεσάρια που ήταν λίγο πιο πάνω, στον Πόντο δηλαδή, είχε ανάγκη από επίσκοπο. Γιατί σας είπα, είχαν μείνει μόνο 17 Ορθόδοξοι.
Έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή ήταν μακρά η Αμάσια, μπήκε ο Γρηγόριος εκεί. Και πώς γίνεται τώρα αυτό, δεν ξέρω. Έτσι γράφουν οι βιογράφοι. Δεν πήγε από κοντά να το χειροτονήσει, το χειροτόνησε από μακριά και του έστειλε ένα χαρτίμον. Ότι είναι χειροτονημένος. Αυτό όμως δεν μπορεί να το πάρουμε σαν κανόνα. Δεν γίνεται. Δια επιθέσεως των χειρών γίνεται η χειροτονία. Αλλά στην περίπτωση του Γρηγορίου έγινε. Και είναι η μοναδική περίπτωση που έχω ακούσει κι εγώ. Χειροτονία από μακριά. Τέλος πάντων, το δέχτηκε η Εκκλησία γιατί αγίασε ο Γρηγόριος και φυσικά πάλεψε εκεί πάρα πολύ με τους αιρετικούς, με τα μάγια τους, με τα αυτά τους, γιατί η αίρεση μετά οδηγεί και στην τρέλα, στο δαιμονισμό. Αλλά ο Άγιος είχε τέτοια χάρη από τον Θεό, μέχρι που επειδή το ζητούσαν οι δρολάτες, ξέρω εγώ, άντε ρε, κούνε αυτό το βουνό, το κουνούσε. Ήταν πολύ μεγάλος. Γι' αυτό και κούνα, τελικά μείνα μόνο 17. Έτσι. Κουνούσε βουνά κανονικά. Πάρ' αυτό, πάτε από εκεί. Το πάω. Ό,τι θέλουν οι δρολάτες για να ζουν, για να πιστούν, τους τα έκανε αμέσως. Τέλος πάντων, πολλά έκανε και στις γύρω πόλεις, έτσι. Κοντά εκεί είναι και τα κόμματα τα οποία, όχι εδώ της, του Εύρου, αλλά εκεί που εξόρισαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα λέω γιατί γιορτάζουν κοντά. Τέλος πάντων βοήθησε τους πάντες και τα πάντα και πολιτευόμενος έτσι έφτασε, όπως είπα, πεθαίνοντας να μάθει ότι μόνο 17 ασεβείς είναι εκεί στην πόλη του και ένα άλλο ωραίο που έκανε, πεθαίνοντας, είπε να του κάνουμε ένα μνήμα αλλά να το βάλουμε σε ξένο μνήμα για να μην πει κανείς και μετά θάνατον ότι ο Γρηγόριος απέκτησε τίποτα δικό του ποτέ, ακόμα και το μνήμα του. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε ένα μνήμα το οποίο ήταν καινοτάφιο. Μόνο ότι για τον Άγιο Γρηγόριο ήταν θαμμένος κάπου αλλού σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Τέτοια πολλά έκανε όχι μόνο ο Άγιος Γρηγόριος αλλά και ο Άγιος Ματθαίος και ο Φίλιππος και ο Θεόδωρος Στουδίτης και ο Μινάς. Όλοι μικροί μεγάλοι. Και δεν τα κάνανε, ξέρετε, με πρόθεση να ελέγξουν εμάς, αλλά ελεγχόμαστε εμείς θέλοντας κι εμείς. Έτσι. Γι' αυτό αν θέλετε κάτι να διαλέξετε σήμερα, πάρτε ένα ο καθένας, έτσι. Εγώ λέω να πάρω την ελεημοσύνη, το Αγιάν του Ελεήμνους. Παλιότερα ζήτησα από τον Άγιο Χρυσόστομο τα δικά του. Τέλος πάντων, ο καθένας πάρει κάτι, οι στρατιώτες σας πάρουν τα στρατιωτικά, αλλά ό,τι και να πάρουμε, θα έχουμε τι. Όχι μόνο κέρδος, αλλά άμεση σχέση με τον Άγιο, γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, να ξέρεις ότι έχεις έναν Άγιο κάπου. Εδώ πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη, χθες δηλαδή, σκοτώθηκε ένα παιδάκι, 6 χρονών, από εντελώς τα λέγαμε άσκοπη αιτία. Αλλά τίποτα δεν είναι άσκοπο. Γιατί αν το παιδάκι βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμο και το πάτησε αυτοκίνητο, αυτό είχε κάποιο λόγο. Γι' αυτό εγώ προσεύχομαι, όχι μόνο συμμεριζόμενος τη λύπη αυτών των ανθρώπων, αλλά τι. Να, έχουμε έναν Άγιο στην Αλεξανδρούπολη που θα πρεσβεύει για μας. Έτσι, μην τα βλέπουν τα πράγματα μόνο έτσι, εντελώς φυσικά, αλλά και λίγο υπερφυσικά. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε με αυτόν τον τρόπο επέτρεψε να έχουμε μια βοήθεια σε αυτή την πόλη. Από αυτό το παιδάκι το Γεωργάκη, ο οποίος θα πετάει για μας εκεί πάνω. Έτσι. Και φυσικά το είπα αυτό γιατί έτσι είναι και οι κατανυφθικοί μας Άγιοι, τους οποίους κάνουμε, βλέπετε, μια περασιά λόγω ελλείψεως χρόνων και αυτά, αλλά είναι σαν είναι εδώ τώρα και μας παρακολουθούν και λέτε, να κοίταξε, ας πούμε, και αυτά τα παιδιά, σαν λαβουτάν, να προτέρουμε χθες, να. Άλλος τα λεπορήθηκε, άλλος πήγε φυλακή, άλλος έδωσε τα λεφτά του, άλλος εκεί, να, κάτι κάναμε κι εμείς, ψιλοκάναμε κι εμείς, άλλος και εγώ πήγε γκρέμισε, έκτισε, έφτιαξε. Τέλος πάντων, από κάτι τι, ο καθένας έτσι. Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι το κάτι τι παίρνει μεγάλη αξία όταν δεν είναι κάτι τι, αλλά είναι κάτι πολύ.
εκεί να πάμε. Όσο πάμε, να πηγαίνουμε εκεί και να μας βοηθάνε και αυτοί στην αμέλειά μας επάνω, να μας ξυπνάνε. Και εμείς το ζητάμε και με προσευχή αυτό. Δεν είναι μόνο να θαυμάσουμε, να πούμε πω από τι Άγιοι ήταν αυτοί και μετά να ξεχαστούμε και να πάμε στον καναπέ, αλλά να προσευχούμε να πούμε. Να, βλέπετε ας πούμε την κατάστασή μας. Γιατί οι Άγιοι αυτής της εβδομάδας δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολύ περισσότεροι. Α, όσοι είστε εσείς, βοηθήστε και τον καθένα από εμάς να πάμε λίγο μπροστά. Και καμιά φορά, ξέρετε, ένα κυριλέσιο που είναι τόσο έντονο μπορεί να φτάσει για μια ζωή. Για μας, καλό θα ήταν, για μένα και για όλους μας, να κλείσουμε αυτές τις κατάρες που λέγονται οθόνες και να πιάσουμε τα συναξάρια. Δηλαδή, εγώ σας λέω τώρα που κάθε Άγιο ξέρετε πέντε πραγματάκια. Αν πάρετε όμως και διαβάστε και κάνετε εικόνες στο μυαλό σας και πείτε πήγε εδώ, έκανε εκεί, αυτή ξέρω. Τότε είναι σαν να βλέπετε μια ταινία κάθε φορά. Να, τέτοιες ταινίες να βλέπετε. Γιατί για ορθόδοξες παραγωγές και τα λοιπά, Αγίων και αυτά, πολύ σπάνια. Μα κάνει να φτάσουμε στη σκηνή από εκεί την πιο παλιά, που έλεγε ο άλλος τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, και δεν είχε τηλεχειριστήριο να πατήσει. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα, ας μιλήσουμε, ας κάνουμε, ας πω. Τι να πούμε, δεν είχε να πούμε τότε, ας πούμε, πώς να πω, πολιτιακά ζητήματα ή οικονομικά ή τέτοια, από μία τον Άγιο Τάρα. Και λέγανε, αυτό είναι. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε εκεί και να έχουμε και την ευχή τους στην προσπάθεια που κάνουμε εδώ να λάμψει η αληθινή πίστη σε αυτήν την πόλη και να στερεαθεί η Ορθοδοξία και να υπάρχει ένας φάρος εδώ που όποιος θέλει να πλησιάζει και να φωτίζεται. Γιατί να ξέρετε ότι όλες αυτές οι αγάπες τις οποίες μιλάμε εδώ, αν δεν έχουν αλήθεια, είναι μια. Αν δεν έχουν τον Χριστό στη μέση, πάνε άχρηστες, το λέει και η λέξη. Αχ, τη βοήθειά μας και με το καλό αύριο τα υπόλοιπα.